30 χρόνια κλείνει, κυρίες και κύριοι, Σχολή Γονέων Κατερίνης Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και θα το γιορτάσει με μια πολύ σημαντική εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή. Για την εκδήλωση αυτή θα μας μιλήσει ο πρόεδρος της Σχολής Γονέων, αυτού του μεγάλου θεσμού για την πόλη της Κατερίνης, ο κύριος Κωνσταντίνος Κορομπίλης. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Κορομπίλη. Καλησπέρα, κύριε Χατζημίση, και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. 30 χρόνια λοιπόν η Σχολή Γονέων. Πράγματι, κλείνουμε σίως τη χρονιά αυτή 30 χρόνια. Όπως γνωρίζουν πάρα πολλοί, η Σχολή Γονέων ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1989 και στα 30 χρόνια αυτά έχουν έρθει πάνω από 630 ομιλητές σε 570 εκδηλώσεις, οι οποίες πραγματεύονται, όπως ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, όλα τα επίπεδα, τα πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά, οικονομικά, και έτσι καλύπτουν τις ευρύτερες ανάγκες της κοινωνικής επιμόρφωσης, και γι' αυτό δικαίως έχει χαρακτηριστεί ως το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κατερίνης. Εκδηλώσεις, λοιπόν, κύριε Κορομπίλη, που έχουν αφήσει εποχή, θα μπορούσα να συμπληρώσω εγώ, γνωρίζοντας και την ουσία αυτών των εκδηλώσεων και τους προσκεκλημένους οι οποίοι έχουν έρθει στην Κατερίνη και έχουν κάνει τις ομιλίες τους στο πλαίσιο της Σχολής Γονέων. Όπως λέμε πολύ συχνά, ότι αυτός είναι ο πολιτιστικός θησαυρός μας, αυτή η παρακαταθήκη την οποία μας αφήσανε αυτοί οι ομιλητές, και γι' αυτό το λόγο επιχειρήσαμε και καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και να εκδώσουμε το λεύκομα αυτό, το επαιτειακό, το οποίο περιλαμβάνει 280 πολυτελέστατες σελίδες με 1330 φωτογραφίες, με αποδελτιώσεις εφημερίδων. Έχουμε βάλει αποθέγματα από κάθε ομιλία, έτσι ώστε να παίρνει όποιο ο αναγνώστης το μήνυμα και την μικρή περίληψη, την κεντρική ιδέα μάλλον, κάθε ομιλίας. Μέχρι ακόμα έχουμε βάλει και QR code, έτσι ώστε με το κινητό κατευθείαν να συνδέσαι και να βλέπεις ζωντανά από τη σελίδα μας μέσα από το YouTube την ομιλία. Μάλιστα. Είναι πραγματικά αυτή η καταγραφή πολύ σημαντική. Πετύχθηκε πάρα πολύ σκόπος, αλλά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να τελέσουμε το έργο αυτό και θα το παρουσιάσουμε με πολύ μεγάλη χαρά στο κοινό της πόλης μας και όχι μόνο. Ακριβώς. Και η φετινή χρονιά πότε ξεκινά για την Σχολή Γονέων? Σε 10 μέρες από τώρα, δηλαδή την μεθεπόμενη Δευτέρα, στις 15 Οκτωβρίου, θα έχουμε καλεσμένο τον γνωστό καθηγητή γλωσσολόγο, τον κύριο Γιώργο Μπαμινιώτη. Μάλιστα. Το θέμα του καθηγητού θα είναι ο ρόλος του σχολείου και των δασκάλων στην κατάκτηση της μητρικής γλώσσας. Ο κ. Γουλιάς είχε έρθει το 1994 πρώτη φορά και μετά από 24 χρόνια θα είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτεται την Κατερίνη. Είναι μεγάλη τιμή και ξεκινάμε μαζί του. Μάλιστα. 30 χρόνια λοιπόν η Σχολή Γονέων στην Κατερίνη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κορομπίλη. Να πούμε λίγο τον τόπο. Θα είναι στην Εκάβη, ναι, ναι. 7 η ώρα το απόγευμα, στην επάνω αίθουσα της Εκάβης. Και θα το προλογίσουν το λεύκομα ο Δήμος Κατερίνης, ο κύριος Σάββας Χιονίδης, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, η κυρία Σοφία Μαυρίδου, ο πρώην Υπουργός και ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, ο κύριος Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, ο ιδρυτής της Σχολής Γονέων, ο κύριος Δημινάς, και εγώ, οπότε θα παρουσιάσουμε το λεύκομα στο κοινό. Την Κυριακή λοιπόν, στην ΕΚΑΒΗ. Σας ευχαριστώ πολύ.